Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ένα άτομο, το οποίο φορούσε κράνος, προσπάθησε να μπει στην Αγροτική Τράπεζα στην Αγία Τριάδα του Δήμου Μηδέας, με πρόθεση προφανώς να ληστέψει το τραπεζικό κατάστημα. Το άτομο συνελήφθη στη συνέχεια και εξετάζεται αν έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να κάνει και άλλες ληστείες. Απόπειρο ληστείας, αλλά ο κλέφτης την πάτησε μάλλον. Τώρα ακριβώς μπορεί να μην ήταν και ληστεία. Κάποιος με ένα κράνος έσπρωξε κάτι γριούλες και πήγε να μπει μέσα και η πόρτα ήταν ήδη κλειδωμένη. Και καλέσαν την αστυνομία, ήταν μέσα οι υπάλληλοι και καλέσαν την αστυνομία. Και ήρθε η αστυνομία εδώ, αυτός δεν εμφανίστηκε τώρα, εξαφανίστηκε. Μπορεί και να μην ήταν ληστής, ξέρω εγώ. Ακούσαμε τώρα ότι κάποιος είχε έρθει το πρωί με ένα κράνος εκεί για να μπει μέσα στην τράπεζα. Τελικά ήταν κλειστή η τράπεζα και υπάλληλοι ήταν μέσα και σηκώθηκε μετά έφυγε. Τώρα βλέπουμε εδώ έχει έρθει η ασφάλεια, τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Πήγαν λέει, να μπουν μέσα, ήταν υπάλληλοι μέσα και χτυπάνε την πόρτα και παίρνει η αστυνομία τηλέφωνο και από εκεί... Πήγε ένας δηλαδή με κράτος. Ναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ. Το άκουσα από όταν κατέβηκα. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, μια μηχανή με ένα κράνος να πάρουν τα χρήματα. Καλή τους τύχη εκεί πέρα η τράπεζα, δεν είχαν ξεκλειδώσει ακόμα από μέσα. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, αυτά θα είναι καθημερινά φαινόμενα. Και εμείς εδώ με τα ταξί, να πούμε, καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ πέρα, δεν μπορούμε να πάρουμε μεροκάματο. Δίπλα την έχουμε την τράπεζα, μπορεί να πάμε εμείς αύριο να ληστέψουμε. Έτσι όπως έφτασε η κατάσταση. Έτσι είναι ρε παιδιά, δηλαδή τώρα κάθε μέρα αυτά θα έχουμε, δεν θα έχουμε και τίποτα άλλο. Και να αλλάξετε αυτοκίνητο, να έχετε καλό αμάξι γρήγορο για να προλαβαίνετε, παιδιά, τα ρεπορτάζ. Να πηγαίνετε από εδώ και από εκεί. Όχι μόνο τις ληστείες. Αυτά θα είναι πλέον καθημερινά φαινόμενα, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το αυτό. Εσείς θα ασχολείστε τώρα από εδώ και πέρα, θα τρέχετε από εδώ και από εκεί να βρίσκετε ποιος έκλεψε και τι έκανε. Πάντως άτυχη σε εισαγωγικά που άτυχη, αλλά εμείς χαρήκαμε γιατί θα έχουμε λεφτά αύριο μεθαύριο, πάντα πάρουμε εμείς.